τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, υπεύθυνο μέσω μαζικής επικοινωνίας Ένωσης Κεντρών. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε εκτός πεντάδα, όχι εσείς, το κόμμα. Που εγώ το συμπαθώ το κόμμα και τον κύριο Λεβέντη προσωπικά. Ο ποιητής σε πολλά εννοεί. Αλλά εγώ σας λέω ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έγκυρες, σας βγάζουν κάτω. Και εσάς, κάτω. Είπατε τώρα οι δημοσκοπήσεις. Σας βγάζουν έγκυρες. Κάτω, τι να λέμε. Νωρίτερα υπόθηκε στο τραπέζι ότι υπάρχει ένα αξιοπιστία στις δημοσκοπήσεις και ότι κάποιος πολιτικός αρχηγός κατήγγειλε κάποια πράγματα. Να θυμίσω στο πάνελ. Δεν τα κατήγγειλε, δεν τα ακούσατε. Βεβαίως, αλλά να θυμίσω στο πάνελ ότι. Αυτό και μην με βάζετε σε πειρασμό, γιατί αν με βάλετε σε πειρασμό θα πω και το όνομα της εταιρείας, αλλά δεν θέλω να το πω. Κρατιέμαι αυτή τη στιγμή. Κρατιέμαι και δεν ξέρω να κάνω καλά. Κρατιέμαι. Ναι. Επί των δημοσκοπήσεων, λοιπόν, προετών το πρώτο 2015, ο πρόεδρος μου, ο κ. Λεβέντης, είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τον τρόπο που γίνονται δημοσκοπήσεις. Δεν μας έβαζαν το 2015 ούτε καν στις μετρήσεις, παρά τα αυτά μπήκαμε στη Βουλή. Τώρα λοιπόν μας παρουσιάζουν και έχει καταγγείλει από βήματος της Βουλής και σήμερα πάλι τον τρόπο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Είχε κάνει και πρόταση στον κύριο Πρωθυπουργό, στον απερχόμενο Πρωθυπουργό Σονούπο, ότι που να ισχύει γενικότερα για όλα τα κόμματα, να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή να ελέγχει τον τρόπο και τη διαδικασία. Είναι αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις, αλλά καλύτερη δημοσκόπηση, η οποία θα τη δείτε και στις 26 του Μάη, θα τη δείτε και συνεχεία, είναι εκείνη που δίνει έκτο κόμμα την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, γιατί εμείς ξέρουμε από τον κόσμο, είμαι κάθε μέρα στην κοινωνία μέσα, είμαστε κάθε μέρα στην κοινωνία και γνωρίζουμε καλύτερα τον δημοσκόπο την αλήθεια. Καλώς ήρθατε, κοντός όλμος αλληλούια. Ευχαριστώ. Θες να βάλεις εκεί το φοιτήρι σου, να τον κάνεις τον κύριο Κουτουλάκη τούρμπο. Καθόλου, δεν είμαι τούρμπο. Στενοχωριέμαι. Αλλά δεν το ρώτησα προηγουμένως, δεν στενοχωριέμαι κύριο Κουτουλάκη. Παρετείται κανένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, κανένας υπουργός και θέλει κι άλλο? Δεν παρετήθηκε κανένας. Είπαμε το αποτέλεσμα το ειδησιογραφικό, ότι εδώ υπάρχουν 153 ψήφοι για την κυβέρνηση. Δηλαδή, λέω απλώς ότι αν ο κύριος Λεβέντης αποπέμψει τον κύριο Σαρίδη, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Πού τα είδατε όλα αυτά, πού τα είδες πήρε με αυτά όλα? Άμα τον αποπέμψει, μα δεν ψήφισε, τι που τα είδες όλα αυτά. Μισό λεπτό. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις του από εκεί ύστερα. Εάν οι βουλευτές μπορούν να έχουν γνώμη, ξέρετε το τηλέφωνο του Γιάννη, μπορείτε να το τηλεφωνήσετε. Δεν βγαίνει το κλειστό, θα τον έβγαζα εγώ του λέω. Η Ένωση Κεντρών δεν ανησυχεί καθόλου. Τον έχουμε πάρει 30 τηλέφωνα. Για να μην στενοχωριέται ο φίλος μου ο Σπύρος καθόλου. Προ τη δόξα τραβάμε, προχωράμε εμείς. Κύριε Κουτουλάκη, τι γίνεται? Καλά, εσείς? Σας ακούμε. Ακούγονται πολλά για ανάπτυξη, ακούγονται πολλά για θέσεις για τους νέους ανθρώπους, για τους ανέργους. Ακούγεται ότι δεν ανεβαίνει ο δείχτης καταγραφής των ανέργων. Για όλα όμως υπάρχει απάντηση. Πρώτα απ' όλα δεν περιποιεί τιμή αυτή, αν θέλετε, η έξαρση της αντιπαλότητας και το πολύ εκρηκτικό κλίμα των εκλογών, γιατί είμαστε σε εκλογικό κλίμα. Και βεβαίως δεν περιποιεί τιμή για τους δύο τάχα μου δίθεν μονομάχους να θεωρούν πως ότι με το να μαλώνουν, να ο ένας να αναφέρεται σε κότερα, ο άλλος σε ελικόπτερα, να συζητάμε για όλη αυτή τη σκανδαλολογία, για όλα αυτά και να αναζητούμε βίντεο για να αποδείξουμε την αλήθεια των πραγμάτων, δεν είναι πρόγραμμα ούτε για την πρόοδο στην αυτοδιοίκηση, ούτε για την είσοδό μας στην Ευρώπη, ούτε για τη σταθερότητα στη χώρα μας, σε τίποτα. Μια Κίνα αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και ταυτόχρονα για το Ευρωκοινοβούλιο οι εκλογές. Σήμερα ο πρόεδρος μου στη Βουλή ξεκαθάρισε, υπάρχει αυτό το βίντεο και είναι απάντηση σε ό,τι υπόθηκε εδώ, για το αν υπάρχει ορθότητα σε φωτογραφίες και σε βίντεο. Και φυσικά δεν υπόθηκε ποτέ ότι το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από κάποιον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι αληθές. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Για να γίνει ανάπτυξη σε μια χώρα θέλει σταθερότητα και συνεννόηση. Σίγουρα δεν είναι ο μόνος φταίχτης ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του εδώ. Στα χέρια του μπορεί να το έχουν πει χίλιες φορές η καυτή πατάτα, αλλά έχουν ονοματεπώνυμο και οι συνένοχοι στο παρελθόν. Και έχουν εκπροσώπους στα κόμματά τους εδώ, στο τραπέζι μας. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να υπόσχεται σήμερα με το ένα χέρι να μοιράζει ευρωψηφοδέλτια μεσούς της προεκλογικής περίοδου και από την άλλη να δίνει παροχές, να δίνει μαξιλαράκια, να δίνει κυλίμια, χαλιά, υποσχέσεις. Αυτό είναι, το κάνει ένας που σε ένα μικρό εμπόριο. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν είναι και σύνομα για ένα λόγο και μόνο, διότι είναι στην ουσία προεκλογικές παροχές. Και θα σας πω κάτι. Επειδή ο λαός στενάζει, δεν μπορεί να τον πετσοκόβεις 4 χρόνια
να τον δέρνεις, να φιλορροεί η ζωή του, να κλείνουν τα σπίτια, να μην υπάρχει ψωμί στο σπίτι και σήμερα να του δίνεις επιθέματα, επιδόματα και καραμέλες. Αυτά είναι άκρως άθλια πράγματα και δεν πρέπει να γίνονται και τα καταγγέλνουμε. Η απάντηση θα δοθεί, μια και μιλάγαμε για τις δημοσκοπήσεις, θα δοθεί και στις 26, αλλά και στις εθνικές εκλογές. Η δημοσκόπηση λοιπόν που ποτέ δεν μας έβαζε, αποψηλώθηκε το 2015, θα έρθει και τώρα η απάντηση, διότι ο Σκεντρών κατεβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας, μέσα στην κοινωνία. Μιλάμε με τον κόσμο, ακούμε τη φωνή του, ξέρουμε ότι τα μέτρα αυτά δεν πείθουν τον πολύ κόσμο. Και ας σταματήσει να το περνάει επικοινωνιακά ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του αυτό προφέρει. Να είστε καλά, κύριε Κουτουλάκη. Και μια λέξη ακόμα μόνο, επειδή είμαι τουρισμολόγος. Τι είστε? Τουρισμολόγος, κατέχω την διοίκηση της οικονομίας. Έχω σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση τουριστικής οικονομίας. Ναι, 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 μπράβο, ναι. Και έχω δεκαετή προϋπηρεσία, μένσιμα παρακαλώ, στο βιογραφικό μου ως διευθύντης πολύ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Ναι. Όσο και αν χαμηλώνουμε τώρα τους δείκτες, τους φορολογικούς, τα προγράμματα στον μαζικό τουρισμό, που είναι μεγάλη βιομηχανία, γίνεται από τον προηγούμενο χρόνο. Υπάρχουν συμβόλαια λοιπόν και συμφωνίες σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, τουριστική αγορά, που δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Άρα όλα αυτά που λέγονται σήμερα μου θυμίζουν ένα έργο σεξπυρικό πολύ κακό για το τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτουλάκη. Ο κύριος Θέμης από Μάτι. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνήσατε στη Σοφία και δώσατε το μήνυμά σας. ΦΕΚ 138. Αναφέρεται άμεσο βοήθημα από τον ΕΦΚΑ για τους πυρόπληκτους συνταξιούχους. Γιατί δεν έχει δοθεί έως τώρα? Φταίει ο ΕΦΚΑ ή ο προϊστάμενος υπουργός? Χτες ήμουνα σε μια συγκέντρωση στο debate στη Ραφίνα και αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτά λέγανε οι άνθρωποι. Δεν έχει ακριβώς. Επειδή πολιτευόμαστε στην ίδια περιφέρεια με τον κύριο Ζώτο, τι θα γίνει με αυτά τα περιβόητα στην Ανατολική Αφρική? Αφήστε να διαβάσουμε ένα μήνυμα με τα περιβόητα πρόστιμα που μπήκαν στο. Αφήστε να διαβάσουμε ένα μήνυμα του κόσμου. Κύριε Κουτουλάκη, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο γιατί είναι 2-1. Σας χαρίζω και το δικό μου. Σας χαρίζω ο Σπύρος Μελίδης, είναι καλοτόμος. Η έδωση κεντρών είναι υπεράνω, δεν ήταν ποτέ ο αγαπημένος πολιτικός χώρος των δημοσκόπων και των δημοσκοπήσεων. Αυτό είναι επειδή σωστό. Η αλήθεια είναι στο κέντρο. Την αλήθεια την καταγράψετε είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι την 26η το βράδυ, αλλά και όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές. Διότι όσες υποσχέσεις και αν δίνει στο ΚΕΠΕΝΤΕ ο απερχόμενος κύριος Πρωθυπουργός και η πολιτική του κουστοδία, όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να τον κρατήσει στην εξουσία για να τον φθείρει, δεν θα κερδίσουν. Ο λαός θα βάλει νέο σκεπτικό και στις δύο περιπτώσεις στη Βουλή, γιατί όσοι και μας πολεμούν, ηχτρά προς κέντρο λαχτίζουν. Να είστε καλά.